Χρόνια πολλά, φυσικά. Εγώ είμαι νησιώτης, γέννημα και φέρμα από την Κέρκυρα. Ίσως αυτό σκέφτηκε ο πρόεδρος του κόμματός μου και με έβαλε το μεάκι ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και κάνω γενναίες προσπάθειες να μπω στην οικογένειά σας. Και τότε έφερε, η κακή μοίρα να είμαστε να είμαι και ο μόνος βουλευτής νησιώτης, κύριε Υπουργέ. Οπότε θα με έρθεις μπροστά σου ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θέλω να πω κάτι στην αρχή, γιατί το θεωρώ υποχρέωσή μου, γιατί ήταν προσωπικός μου φίλος. Τέτοιες μέρες πέρσι πέθανε ο αναπληρωτής υπουργός ναυτιλίας και της πολιτικής, ο Νεκτάριος, ο Σαντορινιός. Ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος ταυτίστηκε και με το μεταφορικό ισοδύναμο. Είχαμε πάει όλοι στην κηδεία του και πραγματικά θεωρώ υποχρέωσή μου να σας το θυμίζω. Όλα όσα είπε η πρόεδρος είναι λογικά και κυρίως είναι μελετημένα. Εννοώ ότι στην πολιτική του κόμματος, πόσο μάλλον της κυβέρνησης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση κύριε Υπουργέ του Υπουργείου είναι θέμα που το αντιμετωπίζετε σε καθημερινή βάση. Είναι πολύ υποστελεχωμένο το Υπουργείο σας, το οποίο θα πω και κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Με τη λίγη πείρα που έχω αποκτήσει ως τομεάρχης, έχω διαπιστώσει ότι το κεντρικό πολιτικό σύστημα υποβαθμίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν έχει να κάνει με τους νησιώτες, με την ναυτιλία. Ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία που η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έζησε όλα αυτά τα χρόνια και τους αιώνες. Παρά τα αυτά, το έχει αποπέδει. Λέω λοιπόν ότι τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τις προσλήψεις του προσωπικού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη. Θεωρώ ως άμεση υποχρέωση της κυβέρνησης τουλάχιστον 100 άτομα να κινήσει τη διαδικασία να προσλάβει. Το ζήτημα, το οργανόγραμμα, η επικαιροποίηση του κανονισμού του Υπουργείου είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να το δείτε και άμεσα και να υπάρξει και αύξηση των οργανικών θέσεων και θεωρώ πολύ δίκαιο το έτοιμά σας, αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Ένα άλλο πρέπει να κάνει με το μισθολόγιο. Δεν είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή να μην υπάρχει τουλάχιστον κεντρική πολιτική τέτοια που να συμβαδίζει ο μισθός ενός ανθρώπου, όπως μάλλον ενός δημοσίου υπαλλήλου που δεν έχει άλλες αποδοχές, με την αύξηση την βαθμική. Είναι απολύτως λογικό. Μου φαίνεται αδιανόητο, ας πούμε, που οι εργαζόμενοι υποχρεούστε να κάνετε δήλωση υποθενέσκης ενώ άλλοι εργαζόμενοι μέσα στο Υπουργείο δεν κάνουν δήλωση υποθενέσκης. Μου φαίνεται αδιανόητο το ότι δεν έχετε ενταχθεί στο σύστημα υγείας που προσφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις, στο ναυτικό νοσοκομείο και, εν πάση περιπτώσει, στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη μελέτη αυτό και δεν χρειάζεται, δεν επιβάλλει τόσο πολύ τα δημοσιονομικά της πατρίδας μας. Εμείς, για να μην σας κουράζω, δεσμευόμαστε σε όλα αυτά που είπατε, τα θεωρούμε απολύτως δικαιολογημένα, απολύτως δίκαια και δεσμευόμαστε φυσικά ως κόμμα και εδώ πρέπει να σημειώσω που ξέχασα για το πω, σας μεταφέρω τον κρατισμό του αρχηγού του κομματών μας, ο οποίος είναι παιδί της δικιάς σας οικογένειας. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.